προϋπολογισμός της Νέας Δημοκρατίας καταδεικνύει τα προεκλογικά ψεύδη του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά και την οριστική εγκατάλειψη του σχεδίου για μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων από 3,5% σε 2,5% που είχε δρομολογήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον εγγυητικό λογαριασμό. Προκειμένου να καλύψει το δημοσιονομικό κενό που ο ίδιος δημιούργησε, ο κ. Μητσοτάκης μειώνει τον στόχο για την ανάπτυξη από 4% που ο ίδιος υποσχόταν σε 2,8%. Και αυτό όμως συνιστά μια υπεραισιόδοξη πρόβλεψη που κανένας άλλος διεθνώς δεν υιοθετεί. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση εξαντλεί τον μισό περίπου δημοσιονομικό χώρο για τη μείωση του φόρου σε επιχειρήσεις και τα μερίσματα, πράγμα που ευνοεί άνισα τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις με την υψηλή κερδοφορία. Για να το κάνει αυτό, όχι μόνο ακυρώνει την περαιτέρω μείωση του ένφια κατά 30% για το 2020 της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ροκανίζει και τις μειώσεις του 2019 μέσα από τις αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών. Προχωρά στη μείωση ουσιαστικά του αφορολόγητου, καθώς απαιτούνται πλέον 30% αυξημένες ηλεκτρονικές δαπάνες, χωρίς μάλιστα να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές οι υψηλές δαπάνες για ενίκιο και λογαριασμούς ΔΕΚΟ. Ακυρώνεται η μείωση της προκαταβολής φόρου από το 100% στο 50%. Ακυρώνεται η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης και καταργείται η μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 11%. Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν δύο πράγματα. Τη μεροληψία της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας υπέρ των πλούσιων, αλλά και την διάψευση των προσδοκιών των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων για βελτίωση της θέσης τους με την παρούσα κυβέρνηση.